Γεια χαρά σε όλου, είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι, ο παρουσιαστή που ειλικρινά αναρωτιέται πώ και το όνομά του δεν έχει γίνει ακόμα βρισιά. Να περιμένει πρώτο στο φανάρι αστρίψει με μια ωραία αυτοκίνητα από πίσω σου. Και να έρθει ο έξυπνο Ελληνάρα να χωθεί πρώτο στη σειρά. Να κατεβάσει λοιπόν το παράθυρο, να του φωνάξει Πόσο Κυρίτσι είσαι, και να του ρίξει και δύο φάσκελα. Για το ένα δεν αρκεί. Αυτό πρέπει να είναι το 8ο βίντεο με παράξενε βλάβε, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα. Και με τόσα παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στην τεχνολογία, δεν θα ξεμείνουμε ποτέ από υλικό για αυτή τη σειρά, ακόμα και αν βγάλουμε χίλια επεισόδια. Αν έχει και εσύ κάποια βλάβη που θε να μοιραστεί μαζί μα, θα βρει την περιγραφή στο πρώτο σχόλιο, το σύνδεσμο για τη φόρμα. Να θυμάσαι όμω, η λέξη κλειδιά για την κάθε υποβολή είναι η βλάβη να είναι παράξενη και ασυνήθιστη. Όχι, το να είσαι τεχνικό και με το που φτάνει τον πελάτη το πιστέλει να λειτουργεί, ενώ πριν δεν λειτουργούσε για μία εβδομάδα, δεν είναι ούτε παράξενη, ούτε ασυνήθιστη βλάβη, θεόφιλε. Είναι αυτό που συμβαίνει κυριολεκτικά σε όλου του τεχνικού, όχι μόνο υπολογιστών αλλά τεχνικούς τεχνικού τηλεοράσεων, ηλεκτρολόγου, αυτοκινήτων μηχανικού αυτοκινήτων κ.ο.κ. Το παράξενο θα ήταν να εργαζόταν για χρόνια και να μην σου είχε συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Που απλά είναι αδύνατο. Το απαγορεύουν οι νόμοι τη κρεβατομηχανική. ή ο νόμο του Μέρφυ. Ένα από τα δύο πάντω. Και όπω πάντα, όποιο γράψει τη φόρμα σε γκρίκλι, σαν ηλίθιο, θα τον αγνοήσουν επιδεικτικά. Α δούμε λοιπόν μερικέ ακόμα από τι πιο παράξενε και ασυνήθιε βλάβε που είναι για ηλίθιους! Ο Νίκ Λισκού είχε ένα φίλο. Μία μέρα ο φίλος αγόρεσε ένα PC, από ό,τι φαίνεται το πρώτο του. Την αμέσως επόμενη μέρα πήρε τηλέφωνο τον Νίκ επειδή δεν μπούταρα τα Windows. Τι είχε συμβεί? ο εν λόγω φίλο χάζευε σκληρό. Είχε μπει στο φάκελο των Windows και τον ενοχλούσε που τα αρχεία ήταν έτσι χήμα. Για την αδιάγνωστη ιδεοψυχαναγκαστική του διαταραχή, αυτό ισοδυναμούσε με προσβολή. Έκατσε λοιπόν και τακτοποίησε τα αρχεία σε νέου υποφάκελου. Ένα υποφάκελο ΕΞΕ για τα εκτελέσιμα αρχεία. Έναν υποφάκελο για τα αρχεία DLL. Και ούτω καθεξή. Για όσου αναρωτιέστε, ναι, σίγουρα ορισμένα αρχεία τα χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή το σύστημα και δεν θα τον άφησε τα μεταφέρει. Αρκετά αρχαία όμω χρησιμοποιούνται μόνο κατά την έναρξη του λειτουργικού. Και το γεγονό που στα μετακίνησε ήταν αρκετό για να χρειαστεί φορμάτ και επανεγκατάσταση για να λειτουργήσει ξανά το σύστημα. Στο μεταξύ, true story, ακριβώ το ίδιο πράγμα είχε συμβεί στον πατέρα μου, το 98 στα ομόνιμα Windows που ήταν τα πρώτα που χρησιμοποίησε. Του είχα δείξει τα βασικά για το πώ λειτουργεί ο υπολογιστή, μεταξύ άλλων και πώ να φτιάχνει φακέλου. Ε, είδε πω μέσα στο C υπήρχε χήμα αρχεία όπω το config.sys, το autoexec.bat και διάφορα άλλα. Και αποφάσισε να φτιάξει ένα φάκελο για να τα ρίξει μέσα. Δηλαδή πραγματικά, πόσο κηρύτσις ήταν. <Κι> Ο θεατή Tiger Fury μα έγραψε μια βλάβη η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με υπολογιστή, ούτε με κινητό, ούτε με τάμπλ. Έχει να κάνει με ένα ατμοσίδερο και μια συσκευή Internet of Things. Και αν αυτό δεν σου κινεί την περιέργεια, τότε πρέπει να είσαι πολύ θλιμμένο αυτήν την περίοδο και εύχομαι να νιώσει σύντομα καλύτερα. Ο Tiger Fury λοιπόν στο σπίτι του έχει ένα μπαρ και στο μπαρ έχει βάλει φωτάκια LED τα οποία ελέγχει με ένα smart wifi διακόπτη. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι πω όταν χρησιμοποιεί το ατμοσίδερο σε μια συγκεκριμένη πρίζα και πατάει ένα βγειοατμό, ανάβουν ταυτόχρονα τα LED στο μπαρ. Από ό,τι φαίνεται η πρίζα του ατμοσίδερου ήταν στην ίδια γραμμή των διακόπτων LED και φαίνεται το σίδερο όταν τραβούσε παραπάνω ρεύμα για ρέξι ατμό. Μέρο του ρεύματο παίρνει και στο διακόπτη και άναβε το φω. Στη φόρμα για τι βλάβε, ρωτάμε επίση του χρήστε αν επιδιόρθωσαν τη βλάβη και πώ. Ο Tiger Fury μα γράφει πω δεν μπήκε στον κόπο γιατί κάνει ωραίο έφε. Ειδικά μέσα στο σκοτάδι και πατά στον αθμό. Ο Βαγγέλη ο Κάγκουρα, με μία λέξη Βάγκουρα, μα γράφει πω ένα φίλο του τον παίρνει τηλέφωνο πω το πιστήρι ανοίγει. Ο Βάγκουρα λοιπόν, σαν καλό φίλο, προσπαθεί να τον βοηθήσει από το τηλέφωνο. Γιατί ποιο τρέχει τώρα. Του κάνει λοιπόν ερωτήσει για διαφορετικά κομμάτια του hardware. Ο φίλο λέει πω όλα είναι καλά. Απλά πάτε το κουμπί και δεν ανοίγει. Δεν διευκρινίζει με ποιο κριτήριο θεωρεί πω όλα είναι καλά. Α υποθέσουμε όμω πω ξέρει τι λέει και δεν το λέει στην τύχη. Τι έφυγε τελικά. Ο φίλο δεν είχε βάλει το πισί στην πρίζα. Και οι σταθεροί υπολογιστέ τείνουν να λειτουργούν καλύτερα όταν είναι στην πρίζα. Τώρα εδώ συμβαίνει το εξή. Ο Βάγκουρα μα έγραψε την ιστορία ει βάρο του φίλου του. Κατά λέξη, δεν το είχε βάλει στην πρίζα, το Pokémon. Στην πραγματικότητα όμω, το λάθο ήταν του Βάγκουρα που δεν ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που ρώτησε. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, ένα από τα πρώτα πράγματα που διδάσκουν στους φοιτητέ ιατρική είναι το Αν ακούσω πλε, σκέψω άλογο, όχι ζεύρα. Με την έννοια πω μια πιο απλή διάγνωση είναι πιο πιθανή από μια σπάνια και απίθανη. Το ίδιο ακριβώ ισχύει και στον υπολογιστή. Δεν ανάβει, τσεκάρει πρώτα αν είναι στην πρίζα και αν είναι ανοιχτό το κουμπί στο τροφοδοτικό και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Ο υπολογιστή ανοίγει, αλλά δεν έχει εικόνα. Τσεκάρεις πρώτα την οθόνη, αν λειτουργεί κανονικά, ύστερα το καλώδιο τη οθόνη και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Για να το πούμε και αλλιώ. Αν στο πρώτο πρόβλημα του υπολογιστή, το πρώτο που θα σκεφτεί να δοκιμάσει είναι να αλλάξει τη μητρική, το πιθανότερο είναι πω θα έχει παταλήσει τρομερά πολύ χρόνο για οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, βαγκουρά, you played yourself. Στην ίδια ακριβώ συνομοταξία ανήκει και ο ανώνυμο θεατή που έτυχε να στείλει τη βλάβη του ακριβώ μετά το βάγκουρα με διαφορά 17 λεπτά. Είχε αγοράσει την πρώτη του ανεξάρτητη κάρτα γραφικών, μία RX 570. Την εγκατέστησε, αλλά το σύστημα την έβλεψε σαν δεύτερη. Σαν πρώτη, έβλεπε τα ενσωμετωμένα γραφικά του επεξεργαστή. Του πήρε κάτι ώρε να συνειδητοποιήσει πω είχε την οθόνη συνδεδεμένη στο HDMI τη μητρική και όχι τη νέα του κάρτα γραφικών. Τουλάχιστον αυτό αποδέχτηκε του λάθο του, έστω και ανώνυμα. Δεν πήγε για το ρίξι στο του. Ακού, Βάγκουρα, Ο Αντώνη Βλάχο, όνομα παραλογικά όχι πράγμα, είχε πριν χρόνια έναν υπολογιστή Pentium D και Windows XP. Κάποια στιγμή τα Windows είχαν πάθει μεγάλο παρατράκ και χρειάζονταν format. Τώρα στα XP μπορούσε να κάνει format από τη γραμμή εντολών, ουσιαστικά από περιβάλλοντο. Μάλιστα είχε την επιλογή είτε να κάνει πλήρε format είτε γρήγορο, με την παράμετρο κάθετο Q. Πάει λοιπόν ο Αντώνη να κάνει format, ξεκινάει, στο 15% πετάει ασφάλιμα. Ενώ αυτό εκ πρώτη όψεω να φαινόταν πρόβλημα με το δίσκο, η πραγματικότητα ήταν πιο παράξενη. Και πήρε στον Αντώνη πάνω από 24 ώρε για να βρει φτήγη. τι έφταιγε. Τι έφταιγε λοιπόν, ο Αντώνη είχε κάνει ένα μικρό overclock. Από ό,τι μα γράφει, δεν θυμάται ακριβώ τα νούμερα, αλλά ήταν αρκετά μικρό. Α πούμε από τα 2,3 στα 2,6 GHz. Ε, αυτό το τόσο μικρό overclock που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στη λειτουργία των Windows, εμπόδιζε εντελώ να γίνει το format. Η αλήθεια είναι πω αυτό δεν είναι τόσο ασυνήθιστο όσο ίσω ακούγεται. Σε περιβάλλοντα εκτό των Windows, είτε μιλάμε για DOS ή ακόμα και για την εγκατάσταση των Windows, ο υπολογιστή διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο το hardware. Ακόμα λοιπόν και αν έχει πετύχει overclock που να είναι σταθερό σαν βράχο στα Windows, είναι πολύ πιθανό με αυτό το ίδιο overclock να μην μπορεί να κάνει καθόλου εγκατάσταση των Windows. Να κολλάει ή να παγώνει σε κάποιο ποσοστό τη εγκατάσταση. Γι' αυτό ακόμα και οι φανατικότεροι overclockers τυπικά επαναφέρουν το σύστημα στην εργοστασική συχνότητα όταν θέλουν να ξαναπεράσουν τα Windows. Μάλιστα, θεωρητικά το καλύτερο είναι να απενεργοποιήσουμε εντελώ ακόμα και το XMP στι μνήμε για να τρέχουν στα 233 MHz και τις 4 Αν και συχνότητα το overclock στον επεξεργαστή θα προξενήσει προβλήματα και οι μνήμες του XMP την να λειτουργούν εντάξει σε κάθε περίπτωση. Ο Χρήστος ήταν στο σπίτι κάποιου φίλου μαζί με κάποια άλλα άτομα βαρέ για κάποιο λόγο που δεν μα περιγράφει, χρειάστηκε να αποσυνδέσει το HDMI από την τηλεόραση. Με το που το αγγίζει όμω, νιώθει να το χτυπάει ρεύμα. Προφανώ αντέδρασε έντονα και οι φίλοι του αρχικά τον κροίδεψαν. Όμω πήγε και αθάριστο να το πιάσει και τον τσιμπούσε και εκείνο το ρεύμα. Φέρνουν λοιπόν ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι. Άναβε κανονικά. Φέρνουν ένα πολύμετρο. Έδειχνε 118 118V εναλλασσόμενο. Αν και έχω μεσάνυχτα από ηλεκτρολογικά, μια τέτοια τάση μου παραφαίνεται υψηλή για να είναι το αποτέλεσμα μόνο ανεπαρκού γύρωση. Ταυτόχρονα όμω δεν βλέπω πώ θα μπορούσε να ήταν πρόβλημα τη τηλεόραση, αφού υποτίθεται το ρεύμα έχει μετατραπεί ήδη σε συνεχέ για τη λειτουργία τη. Όπω και να έχει, ο Χρήστο άφησε εκεί την ιστορία. Οπότε μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ, αν και πώ λύθηκε το πρόβλημα. Πάντω, αρκετά παρόμοια ήταν η ιστορία του Δημήτρη, που μάλιστα την υπέβαλε σχεδόν ακριβώ 24 ώρε πριν τον Χρήστο. Στην περίπτωση του Δημήτρη όταν ξεκινούσε να λειτουργεί το μοτέρ του ψυγείου, είτε όταν έσβηνε ο θερμοσύφωνα, η οθόνη του υπολογιστή έχανε το σήμα από το HDMI για μερικά δευτερόλεπτα και ύστερα το ξανάβρισκε. Εδώ τα πράγματα ήταν κάποιο πιο ξεκάθαρα. Ο θερμοσύφωνα και ένα μεγάλο μοτέρ, όπω αυτού του ψυγείου, είναι συσκευέ που επηρεάζουν συνολικά το δίκτυο του σπιτιού. Πιθανώ λοιπόν η αλλαγή στην τάση να επηρέαζε κάποιον ή κάποιο που κοινοτεί στην οθόνη και ουσιαστικά να έκανε κάτι σαν soft reboot. Το πιθανότερο είναι πω ένα UPS Θέλει να το πρόβλημα. Η μια καλύτερη οθόνη. Ο John Pax, ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, είχε βάλει νέε μνήμε στο σταθερό του υπολογιστή. Πάει να το ανοίξει, τίποτα. Έκανε μπμπ μητρική. Ε, λέει, δεν θα κούμπησε σωστά κάποια από τι μνήμε. Γυρίζει λοιπόν το τάρι στο πλάι, που έτσι κι αλλιώ το έχει χωρί κάπακι. Βγάζει, ξαναβάζει τι μνήμε και ξανανοίγει το πίσω. Τίποτα. Το ίδιο αποτέλεσμα. Μόνο μπμπ από τη μητρική. Χωρί να σβήσει τον υπολογιστή από αυτή τη δεύτερη δοκιμή, ο Τζον προσπαθεί να σκεφτεί τι θα μπορούσε να φταίει. Το λογικό επόμενο βήμα ήταν να δοκιμάσει μία μόνο από τι μνήμε και ύστερα να δοκιμάσει αυτή τη μνήμη σε όλε τι πιθανέ θέσει. Έλα μου όμω που δεν προλάβει να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Καθώ κοίταζε από πάνω τον αρχαίο υπολογιστή, μέσα στη λάβρα του μεσημεριού, μία σταγόνα υδρότα κύλησε στη μύτη του. Έμεινε για μία στιγμή μετέωρη στην άκρη τη και ύστερα άρχισε να πέφτει σε αργή κίνηση. Η σταγόνα κατέληξε πάνω στη μητρική που θυμίζουμε πω ήταν σε λειτουργία. Ο υπολογιστή έσβησε αμέσω και δεν ξανάναψε ποτέ. Να λοιπόν, γιατί ακόμα και σε μία επέμβαση στο PC χρειάζεσαι μία νοσοκόμμα να σου σκουπίζει τον υδρότη. Ή έστω κλιματισμό. Ό,τι είναι πιο εύκολο. Εναλλακτικά, σκέψου πόσο πιο εύκολη θα ήταν η δουλειά του χειρουργού αν είχε τη δυνατότητα να κλείσει εντελώ τον οργανισμό και ύστερα να τον ξανανοίξει αφού το είχε τελειώσει. Το να εργάζεσαι στα ενδρότητα ενό συστήματο που πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα είναι μεγάλο μπελά και δεν το συνιστούμε. <Τι> στο ίδιο μήκο κύματο κινείται η ιστορία του θεατή που στο παιδί για το όνομα αποφάσισε να γράψει το παρακάτω πιάτο. Πεσκανδρή τη Αδυτική Μεσογείου Σίτσε, μαριναρισμένη με αποξεραμένο μανδραγόνι Σιβηρία, μανταρίνια ζούγλκα, φλούδες από λεμόνι και αφρό κατσική φέτας. Για συντομία, το λέμε Πεσκανδρέα. Ο Πεσκανδρέα λοιπόν στα τέλη τη του 90, και όσο ήταν ακόμα μαθητής, μάζευε λεφτά με μαύρο υδρότα για μήνε. Κράταγε όλο το χαρτζιλίκι και αποταμίευε μέχρι και τα χρήματα για το κηλικείο. Είχε κυριολεκτικά πεινάσει. Ο στόχο του να αγοράσει μια κάρτα γραφικών TNT Riva 2, που εκείνο τον καιρό ήταν ουσιαστικά ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε. Την εγκαθιστά λοιπόν, όμω η εικόνα ήταν πράσινη και στα παιχνίδια τρεμόπαιζε. Τι είχε συμβεί, Όπω έπιασε την κάρτα για την εγκαταστήση, Μία γωνία τη τον έκοψε στο δάχτυλο. Όπω χαρακτηριστικά λέει, έκοβε σαν τα δόντια του Άλιον. Από αυτό το κόψιμο, μία σταγόνα αίμα είχε πέσει πάνω στην κάρτα. Και αντί η κάρτα να κάνει επίκληση στον Τσέρνομπογγ, όπω θα περίμενε κανεί σε τέτοιε περιπτώσει, απλά βραχικύκλωνε. Τώρα, αν ο Πεσχαδρέα ήξερε, θεωρητικά καθαρίζοντα το αίμα με ισοπροπηρική αλκοόλη, θα σου η κατάσταση. Αν και αυτό εξαρτάται από το αν το είχε κάψει κάποιο πυκνοτή ή όχι. Όπω και να έχει. Ο πεσκανδρέα βρήκε τη δεύτερη καλύτερη λύση. Με νεράκι και μπατονέτα, καθάρισε εντελώ το αίμα και επέστρεψε την κάρτα σαν λατωματική. Σε ένα μισάωρο είχε καινούργια, την οποία υποθέτω εγκατέστησε με τα πιο χοντρά γάντια που μπορούσε να βρει. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά, ούτε τσέρνομπογκ. Λόγω τιμή ψάξαμε σε όλε τι καταχωρήσει αν κάποιο σύστημα είχε χαλάσει από δάκρυα για να ολοκληρώνουμε το τρίπτυχο. Δυστυχώ όμω δεν βρήκαμε τίποτα. Κρίμα, δεν κράτησε. Γρήγορα τελείωσε. Για χαρά. <-ρα> Αυτέ ήταν οι πιο παράξενε και ενδιαφέρουσε βλάβε όπω εσεί τι μοιραστήκατε μαζί μα. Στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο θα βρείτε τη φόρμα για να υποβάλλετε και τη δική σα ή τι δικέ σα βλάβε. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, ε, είσαι και πολύ κηρύτσι. Είμαι ο Άγγελο Κηρύτσι και μέχρι την φορά να περνάτε καλά.